Σε κίνδυνο βρίσκεται η δημοκρατία στη χώρα μας καθώς φημώνονται όλες οι φωνές αντιφρονούντων ακόμα και αν πρόκειται για μεγαλοεπιχειρηματίες όπως ο ιδιοκτήτης της Βιανέξ Δημήτρης Γιανακόπουλος. Εδώ και λίγες ώρες ο λογαριασμός του Δημήτρη Γιανακόπουλου δεν εμφανίζεται στο Instagram με τον ίδιο να δημιουργεί ένα νέο λογαριασμό. Σε βίντεο που ανέβασε στο νέο του λογαριασμό, ο Δημήτρη Γιανακόπουλο τονίζει πω του έκλεισαν το λογαριασμό εξαιτία των απόψεών του για τα εμπόλια. Να τονίσουμε πω από του μεγάλου χειριματίας της χώρας ο Δημήτρης Γιανακόπουλος ήταν η μόνη αντιπολιτευόμενη φωνή και ήταν ιδιαίτερος ενεργός στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Ενώ πριν από λίγες ημέρες το Instagram είχε κλειδώσει το λογαριασμό του καθώς δεν μπορούσε κάποιος να κάνει tag τον ιδιοκτήτη της VNX. Φυσικά η φωνή του Δημήτρη Γιανακόπουλου δεν είναι η μοναδική που φημώνεται καθώς εδώ και αρκετούς μήνες τόσο το Facebook όσο και το Instagram διαγράφουν συνεχώς λογαριασμούς πολιτών που εκφράζουν τη διαφωνία τους για τους μαζικούς εμβολιασμούς και γενικώ για τα μέτρα που ανακοινώνει η κυβέρνηση τόσο για τον κορονοϊό όσο και για άλλα θέματα.